Ευχαριστούμε τον κύριο Λοβέρδο. Κύριε Βουλευτή, είπατε θα δούμε αν θα γίνει το δημοψήφισμα και δεν πρέπει να γίνει. Επειδή αυτές οι εκφράσεις αλλά και οι υπαινιγμοί περί της άσκησης των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας, για τον οποίο ενημέρωσα το σώμα ότι είναι θεσμικά ενήμερος και δεν τίθεται ζήτημα αυτής της απεύθυνσης, λέω το εξής. Να μην βάζει κανείς στο μυαλό του ότι η δημοκρατική διαδικασία η οποία ξεκίνησε και είναι κορυφαία διαδικασία απεύθυνσης στη λαϊκή κυριαρχία πρόκειται να σταματήσει με οποιοδήποτε τύπου τεχνάσματα και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές. Το λόγο έχει ζητήσει για 5 λεπτά. Ναι, ο κατερχόμενος της έδρας βουλευτής είστε. Πώς? Γνωρίζω, κύριε Λοβέρδο, τι λέγεστε Λοβέρδος. Θα σας δώσω το λόγο. Επιπροσωπικού. Επιπροσωπικού θέλετε το λόγο. Κατά τον κανονισμό. Ελάτε. Κυρία Πρόεδρε, έκανα μία μικρή αναφορά στα όσα έχουν γίνει στη Βουλή αυτό το πεντάμινο. Γενικά, ως βουλευτής χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σέβομαι τους Προέδρους, σέβομαι και εσάς. Οι συμπεριφορές σας πάρα πολλές φορές, με τις παρεμβάσεις σας, τις ομιλίες βουλευτών, υπουργών, οποιονδήποτε, είναι έξω από τα όρια της αρμοδιότητάς σας, αλλά αυτό είναι δική μου άποψη. Εσείς έχετε μια άλλη, το σώμα κάποια στιγμή θα αποφασίσει γι' αυτά. Όμως, παρεμβήκατε μετά το τέλος της ομιλίας μου. Και έχω να σας πω το εξής, κυρία Πρόεδρε. Είστε εσείς το σώμα ολόκληρο των 300. Είστε βεβαία για την έκβαση της ψηφοφορίας? Σας έχει διαμηνήσει η πλειοψηφία των 162 ότι θα τα ψηφίσει όπως τα είπατε? Γιατί δεν θεωρείτε εκρεμές προς ώρας το ζήτημα της ψηφοφορίας? Ποια αλαζονική σκέψη κάνει οποιονδήποτε να το προδικάζει αυτό? Και γιατί δεν στέκεστε στο γεγονός ότι το σώμα αυτό είναι κυρίαρχο και θα αποφασίσει κατά τη συνείδηση των 300 που το αποφασίζουν? Αν θεωρείτε ότι η κομματική πειθαρχία ή οι κομματικές αριθμητικές κουκιών, όπως τα λέτε, γιατί αυτό λέει η φράση σας, θεωρεί βέβαιο το αποτέλεσμα, προς τι η συζήτηση, κυρία Πρόεδρε? Τι νόημα και τι χαρακτήρα έχει? Εμείς δίνουμε μία μάχη, όπως μπορούμε, στη Βουλή, έξω από τη Βουλή, με τον διαφανή, καθαρό και δημόσιο λόγο μας, να υπερασπιστούμε τις απόψεις μας για το καλό του Έλληνα πολίτη, για το καλό της πατρίδας. Και υπό την έννοια αυτή, ναι σήμερα εδώ στη Βουλή, ναι το βράδυ αργά ή αύριο που θα πάει το θέμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναι από αύριο το πρωί, θα αγωνιστούμε για να μην ταλαιπωρηθεί ο λαός αυτός άλλο από την ταλαιπωρία που και εσείς προσωπικά του έχετε βάλει όλο αυτό το πεντάμινο. Τον έχετε τον ελληνικό λαό σε μια κατάσταση απόγνωσης. Να έχει να διαλέξει ένα πακέτο 8 δις ή ένα μεγαλύτερο ή την πλήρη καταστροφή της χώρας. Αυτό είναι δικό σας έργο. Και θα το χρεωθείτε από τον ελληνικό λαό μέχρι κεραίας, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστούμε που δώσατε την ερμηνεία της φράσης το δημοψήφισμα θα δούμε αν θα γίνει, δεν πρέπει να γίνει. Εξ όσων νομίζω ότι είναι αντιληπτό, δεν έχει τεθεί κανένα ζήτημα κομματικής πειθαρχίας για την απόψινή ψηφοφορία. Άλλες πρακτικές ήταν. Άλλες πρακτικές είναι αυτές και θυμίζουν άλλες κυβερνήσεις και άλλα πράγματα. Και άλλους υπουργούς οικονομικών.